Άρη. Παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλώς για τους φιλάθλους του Άρη στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλους τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι ως γνωστό ξέρουν πλέον ότι οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να προχωράνε, γιατί αυτό είναι καλό συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον προκειμένου ο Άρης να πάρει το αποτέλεσμα απόψε, το οποίο θα του επιτρέψει στην ρεβάνς στην Θεσσαλονίκη να οριστικοποιήσει την πρόκρισή του, είναι πολύ μεγάλο. Το γήπεδο γίνεται σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο. Το παιχνίδι γίνεται σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο έχει χτίσει πρόσφατα και είναι σε ένα μέρος το οποίο κατά τα άλλα δεν έχει καμία σχέση με την κλειδί που υπάρχει εδώ. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκίνησε, ο Άρης που αγωνίζεται με μπλε εμφανίσεις σήμερα. Αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται στο γεγονός ότι χάθηκαν οι κίτρινες εμφανίσεις κατά την άφιξη της ομάδας εδώ. Ο Άρης ο οποίος ξεκίνησε με Λαμπάκι, Κολτσίδα, Παπαδόπουλο, Πασαλία, Μπελά, Δικόζη, Κισερίδη, Σελάντερ, Λαζανά, Κούσα και Μαλού. Ενώ από την άλλη πλευρά η Μολδαβή της Ζύμπρου με τον Μουλτέσκου, τον Όλεξιτς, τον Μπουλγκάρου, τον Οπρέα, τον Εκβαζάβα, τον Τζεμποντάρη, τον Σισέλοφ, τον Πίσνικ, τον Παλάσα, τον Επουρεάνου και τον Μπάστινα. Διαιτητής του αγώνα ο Ντραζένκο Κόβατσιτς από την Κροατία, συμπατριώτες του οι βοηθοί, ο Στρουγκάσεβατς και ο Πέτροβιτς, συμπατριώτες του βεβαίως Κροάτης και ο τέταρτος διαιτητής ο Νόβακ. Η ομάδα της Ζύμπρου τώρα που προσπαθεί να αναπτυχθεί σιγά σιγά. Η Ζύμπρου η οποία τελικά δεν έχει τα προβλήματα για τα οποία ακούγαμε ότι υπάρχουν στην Μολδαβία. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών του Άρη με τον Πασαλή, ο οποίος δίνει για τον Σελάντερ, αυτός αριστερά στον Αμπελά και από εκεί μπάλα πίσω για τον Μαλού. Ο Μιχαλίτσος παρέταξε ένα σχήμα το οποίο είναι φανερό ότι θέλει να πετύχει ώστε να κερδίσει το κέντρο, καθώς θεωρεί ότι είναι ένας κρίσιμος και καθοριστικός τομέας αυτός, προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του. Γι' αυτό βεβαίως και η είσοδος του Μαλού σε αυτή την ενδεκάδα. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Γκβαζάβα, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξει ο Μαλούς. Και η μπάλα τώρα για τον Ιγκόρο Πρέα, τον Μολδαβό. Και λέμε Μολδαβό γιατί έχει αρκετούς ξένους παίκτες, η Ζύμπρου έχει Ρουμάνους στην σύνθεσή της, έχει Γεωργιανούς. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά στην διάρκεια της μετάδοσης. Η Ζύμπρου, η οποία είναι η δεύτερη ομάδα της Μολδαβίας, η πρώτη είναι η Σέριφ, η οποία είναι η ομάδα που χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο, στο οποίο γίνεται το παιχνίδι. Σέριφ λέγεται και το γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο έχει κατασκευαστεί ο οκτήτης αυτής της ομάδας, της Σέριφ, ένας πάμπλουτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις σε ένα μέρος, σε μια περιοχή εδώ στην Μολδαβία, η οποία επιχειρεί να γίνει κράτος εν κράτη, έχει αυτονομηθεί, ασχέτως αν είναι ελάχιστοι ως κανένας αυτοί που την αναγνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να αποκτήσει την αυτονομία της και ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας που παίζει σε αυτό το γήπεδο, ο Βίκτορ Γκουσάν, ο οποίος βεβαίως είναι και ιδιοκτήτης της τηλεόρασης, η οποία δίνει την εικόνα σε εμάς στο Super Sport, η Serif TV. Και αυτή με το όνομα των επιχειρήσεων του. Η σέντρα τώρα θα διώξει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Σελάντερ. Προσπάθησε εκεί ο Λαζανάς, αλλά έκοψαν με τον Μπαλάσα η Μολδαβή. Ο Αμπελάς ελέγχει τώρα και αφήνει πίσω την μπάλα για τον Λαμπάκι. Ο Άρης, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, τα γνωστά είναι τα προβλήματά του. Κατά κύριο λόγο η απουσία του Σκέτζου, ο οποίος έχει να εκτίσει την τιμωρία στην Ευρώπη. Τα τιμωρία η οποία ήταν αποτέλεσμα αποβολής του σε παιχνίδι από τότε που αγωνιζόταν με τον Όφι, παιχνίδι με την γαλλική Οσέρ. Λείπει βεβαίως και ο Δέλιος, ο οποίος είναι τραυματίας εδώ και αρκετό καιρό. Ο Λαμπάκης εκτέλεσε το ελεύθερο βολέ, ο Κούσας κέρδισε την κεφαλιά. Η μπάλα δόθηκε στον Κιζερίδη τώρα, ο οποίος μπερδεύτηκε με τον Λαζανά. Και οι Μολδαβοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Κβαζάβα, τον Γεωργιανό. Κβαζάβα που έχει μπροστά του τον Δικόζη, θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου θα κόψει ο αγαπητός Αμπελάς. Βαλαφτάνει στον Λαζανά, πέφτουν δύο
επάνω του, η κεφαλιά από το Σελάντερ, ο Λαζανάς που κατεβάζει τώρα, αλλά δεν θα μπορέσει να βρει τον Πασαλή, ο Γκβαζάβα και πάλι. Το γήπεδο έχει ένα καταπληκτικό αγωνιστικό χώρο, εκτός από όλα τα άλλα. Ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται στην μέση του πουθενά, δεν είναι υπερβολικό αυτό που σας λέω. Προσπάθεια από το Λαμπάκι τώρα, θα απομακρύνει ο Μαλούς, ο Λαμπάκης ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα με τον Πίσνικ. Οι Μολδαβοί οποίοι επιμένουν σε αυτήν την ατομική προσπάθεια, η οποία δεν θα έχει κανένα, ή μάλλον έχει κόρνερ. Το αποτέλεσμα είναι το κόρνερ σε αυτή την προσπάθεια του Μπόρις Τσεμποτάρη. Το κόρνερ θα πάει για να εκτελέσει ο Λέβαν Γκβαζάβα και πολλοί κόσμος τώρα στην περιοχή του Άρη. 5 λεπτά μετά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ζήμπρου Άρης 0-0. Και ο Γκβαζάβα έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα από την Μολδαβία. Ο Παπαδόπουλος έκοψε, ο Κούσας προσπαθεί να διώξει πιο μακριά. Έρχεται ο Βασαλής τώρα για να δώσει την πάσα για το Λαζανά. Δεν πρόλαβε αυτός να περάσει μπροστά, περνούσε. Θα ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Άρη. Πρόλαβε ο Ήλιε Μπαλάσα και έκοψε. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Αμπελάς φωνάζει, γιατί ο Λαζανάς δεν πρόλαβε βεβαίως να του δώσει την μπάλα. Έφευγε από την άλλη πλευρά μόνος του. Για να δούμε τώρα τους Μολδαβούς με τον Επουρεάνου. Αλλά θα καταλήξει στον Λαμπάκι. Αυτός θα προσπαθήσει να βρει τον Κούσα. Και τώρα ο Λαζανάς, υπάρχει φάουλ νωρίτερα στον Κούσα, τον οποίο έδωσε ο Κροάτης διαιτητής ο Κόβατσιτς. Νάτος εδώ ο Κροάτης. Και οι παίκτες του Άρη τώρα με τον Σελάντερ, ενώ εσείς βλέπετε σε επανάληψη το φάουλ που κέρδισε ο Κούσας. Ο Λαζανάς θα δώσει για τον Κούσα, ο Σελάντερ αμέσως για τον Διγκόζη. Πάρης που προέρχεται από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, από μια καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Εξάνθη για το πρωτάθλημα. Γίνονται το παιχνίδι ενώ έχανε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε 3 γκολ στο δεύτερο και έτσι πήρε τη νίκη. Ο Άρης που βεβαίως είναι περισσότερο κουρασμένος σε σχέση με τους αντιπάλους του, οι οποίοι τα κατάφεραν και ανέβαλαν το παιχνίδι που θα έπρεπε να δώσουν για το πρωτάθλημά τους, έτσι ήρθαν ξεκούραστοι κατευθείαν για το παιχνίδι του κυπέλου UEFA. Πάσα για τον Μπάστινα. Αυτός θα γυρίσει πίσω στον Ρουμάνο τερματοφύλακα της Ζύμπρου, τον Εμμανουέλ Μουλτέσκου, που στη συνέχεια θα δώσει για τον Μπαλάσα. Ο Πρέα. Ξανά η μπάλα για τον Μπάστινα. Ο Μπάστινα προσπαθεί να περάσει μπροστά, εκεί όπου ο Παπαδόπουλος θα κόψει και ο Πασαλής θα προλάβει να δώσει για τον Κούσα, αυτός για τον Λαζανά. Λαζανάς ψάχνει την πάσα για τον Πασαλή, αλλά η μπάλα θα απομακρυνθεί όπως-όπως από τον Μπαλάσα και θα πάει σε ένα χώρο που ελέγχει εύκολα ο Μαλούς, αλλά στην συνέχεια κάνει λάθος. Ο Μαλούς που θα κόψει τώρα εκ νέου και η μπάλα στο κέντρο για τον Πασαλή που γυρίζει προς τα πίσω για τον Άγγελο Ντικοζιωάρης που στέγεται καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Λαζανάς, το μαρκάρισμα από τον Μπουλγάρου. Και ο Παπαδόπουλος τώρα κατεβάζει για τον Πασαλή, αυτός ξαναδίνει στον Νίκο Παπαδόπουλο. Θα κοπεί ο αμυντικός του Άρη, έρχεται ο Ντικόζης, αλλά δεν μπορεί ούτε αυτός να κόψει τον Πίσνικ. Θα προλάβει ο Κολτσίδας, αλλά είναι και πάλι για τους Μολδαβούς. Φάουλ τώρα από τον Λαζανά. Εδώ και πάλι το φάουλ του Λαζανά. Η σέντρα τώρα, εκεί όπου ο Κολτσίδας κόβει. Προσπαθεί ο Ντικόζης αλλά δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται ο Παπαδόπουλος για να αποτρέψει την δημιουργία κινδύνων που θα μπορούσε να υπάρξει λόγω της κατεύθυνσης που είχε προς την μπάλα ο Πίσνικ. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος κέρδισε το φάουλ και το βλέπετε σε επανάληψη την προσπάθειά του. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος είναι αυτός που αναλαμβάνει και να το εκτελέσει για τον Σελάντερ. Έχουμε νέο φάουλ τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Ντικόζης.
Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Κιζερίδης. Το είδατε σε επανάληψη. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε και ο Παπαδόπουλος τώρα δίνει για τον Κούσα. Κούσας που πιέζεται από την κόντρα, η μπάλα πηγαίνει για τον Σελάντερ, αυτός θα δώσει για τον Πασαλή. Και από εκεί πιο πίσω για τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα κάνει το λάθος. Αλλά τώρα για τον Επουρεάνου που προσπάθησε να περάσει μπροστά, αλλά χωρίς επιτυχία, πήγε πιο γρήγορα. Ο Κολτσίδας έκοψε και δίνει τώρα για τον Πασαλή, σε αυτή την πάσα που είχε προορισμό τον Σισέλοφ, τον Ουσμπέκο ποδοσφαιριστή της Ζύμπρου. Λαζανάς, Κιζερίδης, πάσα για τον Κούσα. Κόβουν οι παίκτες της Ζύμπρου και προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα με τον Εκβαζάβα. Βαζάβα που θέλει να κάνει σέντρα από την άλλη πλευρά, αλλά τελικώς στέλνει την μπάλα στα χέρια του Λαμπάκη. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο και αυτό βεβαίως οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η οπαδή της Ζύμπρου, η οποία έχει έδρα το Κισινάου, δεν είναι εύκολο να περάσουν εδώ στην περιοχή της Τριστρινίας και να έρθουν στο Τυρασπόλ, καθώς υπάρχουν άτυπα σύνορα εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων που σας λέγαμε προηγούμενα, στην προσπάθεια που κάνει η πόλη στην οποία βρισκόμαστε, η Τυρασπόλ, να αυτονομηθεί στην περιοχή εδώ της Τρανσνίστρια. Υπάρχουν όμως οι φίλοι του Άρη εδώ, οι οποίοι είναι γύρω στους 200, 100 από αυτούς ταξίδεψαν με το τσάρτερ της αποστολής. Άλλοι 100, οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη από τον σύνδεσμο των Super 3, ταξίδεψαν νοτικώς, έκαναν 27 ώρες στον δρόμο μέχρι να φτάσουν εδώ για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Ο αγαπητός Αμπελάς και ο Κιζερίδης τώρα έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Τελικά άφησε την μπάλα για τον Αμπελά. Και έχουμε φάουλ που κερδίζουν οι κίτρινοι. Να εδώ οι φίλοι του Άρη που σας λέγαμε προηγουμένως. Είναι σημείο αναφοράς ασφαλώς και για την παρουσία του στο παιχνίδι, αλλά και για την τηλεοπτική μετάδοση. Γι' αυτό και η Sheriff TV φαντάζομαι θα μας δώσει αρκετά πλάνα από τους φίλους του Άρη καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού για να βλέπουμε τις αντιδράσεις τους, τις εκδηλώσεις τους. Φίλοι του Άρη που ήρθαν εδώ για να συμπαραστατούν στην ομάδα τους. Εδώ ο προπονητής των Μολδαβών, ο Σεργέι Σύρμπου. Και τώρα ο Κούσας που δίνει για τον Κιζερίδη, αυτός ξέφυγε από δύο αντιπάλους του και προσπαθεί να βρει τον αγαπητό Αμπελά. Νομίζω ότι υπήρχε σπρόξιμο εκεί. Πράγματι το είδε ο Κροάτης διαιτητής και έδωσε αμέσως το φάουλ για τον Άρη. Να και ο Γιάννης Μιχαλίτσος, ο τεχνικός των κιτρίνων. Ενώ ο Κόβατσιτς, ενώ εσείς ξαναβλέπετε εδώ, σαφέστατα υπάρχει σπρόξιμο στον Αμπελά. Ο Κόβατσιτς έλεγα ότι δεν δέχεται τις διαμαρτυρίες των Μολδαβών, καθώς σαφέστατα υπήρχε παράβαση, υπήρχε φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Νίκος Κιζερίδης έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και να δούμε αν θα το εκτελέσει απευθείας ή αν θα αποφασίσει να κάνει κάποια σέντρα προς την περιοχή της Ζύμπρου. Κιζερίδης ο οποίος εκτελεί μπάλα στο τείχος και τώρα στα πόδια του Νίκου Παπαδόπουλου. Τος γυρίζει προς τα πίσω για τον Κολτσίδα. Κολτσίδας για τον Δικόζη. Δικόζης που θέλησε να κάνει τη σέντρα η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο out από την παρέμβαση του Γκβαζάβα. Το τακουνάκι πολύ ωραία από τον Πασαλή για τον Εδικόζη και αυτό στη σέντρα με το δεξί. Πρόλαβε και έκοψε ο Βουλγάρου. Το σούντα από τον Αμπελά στα σώματα. Ο Σελάντερ τώρα και φάουλ υπέρ του Άρη. Ένα φάουλ που και αυτό είναι σε καλό σημείο, βέβαια όχι τόσο καλό όσο ήταν το προηγούμενο εδώ και πάλι το φάουλ που κέρδισε ο Σελάντερ καθώς έπεσε με πολύ δύναμη πάνω του ο Τσεποτάρη. Κιζερίδης και Πασαλής κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, 14ο προς 15ο λεπτό. Ζυμπρουάρης 0-0.
Τόσουν από τον Πασαλή πάνω στο τείχος και η μπάλα τώρα για τον Κολτσίδα. Ο Άρης που επαναλαμβάνω ότι στέκεται πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά και αυτό είναι ένα, ήταν μάλλον πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ένα από τα βασικά ζητούμενα για τον προπονητή του, τον Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος μας έλεγε χθες ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθούμε όσο γίνεται καλύτερα στο πρώτο μισάωρο, να καταλάβουμε και καλύτερα τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι, καθώς άλλο είναι να βλέπεις τον αντίπαλό σου σε κασέτες και άλλο είναι να στέκεσαι απέναντι του μέσα στο γήπεδο. Θα καταλάβουμε λοιπόν καλύτερα ποιες είναι οι συνθήκες του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα ίσως τα πράγματα να είναι ευκολότερα για μας. Το παιχνίδι πηγαίνει καλά για τον Άρη μέχρι τώρα, σε αυτά τα 15 πρώτα λεπτά, τα συμπληρώσαμε τώρα. Βαζάβα. Το πλάγιο για την Ζύμπρου. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Βαζάβα. Η μπάλα τώρα είναι για τον Μπάστινα. Αυτός προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται ο Πίσνικ. Να το τώρα πάλι ο Πίσνικ. Μολδαβοί που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πέρασε η μπάλα καθώς δεν μπόρεσε να κόψει ο Κολτσίδας, αλλά έρχεται για να διορθώσει στην συνέχεια το shoot out τελικά από τον Τσεμποτάρη ή corner. Κάτι έχει δώσει ο Κροάτης διαιτητής, ίσως να έχει δώσει offside. Για να ξαναδούμε εδώ. Η πάσα, εδώ είναι που πάει να γίνει το λάθος από τον Κολτσίδα. Σηκώνεται, εδώ είναι σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Ήδη ό,τι έχει γίνει από εκεί και πέρα θεωρείται ως μη γενόμενο. Παπαδόπουλος. Ο Σελάντερ για τον Δικόζη. Δικόζης που ξέφυγε από τον Επουρεάνου. Ψάχνει μια πάσα τώρα, ένα στήριγμα, γυρίζει προς τα πίσω για τον Κολτσίδα και αυτός από την άλλη πλευρά για τον Μαλού. Ο Άρης που δείχνει να έχει ηρεμία στο παιχνίδι του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πίεση τώρα από τον Βουλγάρου και επιθετικό φάουλ προφανώς έβαλε ο Λαζανάς, αν κατάλαβα καλά από την κίνηση του διαιτητή, το χέρι του πίσω από στη μέση του αντιπάλου του. Θα κόψει ο Μαλούς πριν η μπάλα περάσει για τον Σισέλοφ. Πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο Όλεξιτς. Κολτσίδας. Ο Λαζανάς, ο οποίος ξέφυγε με πολύ ωραίο τρόπο από τον Μπουλγάρου. Λαζανάς όμως, ο οποίος είναι απελπιστικά μόνος ανάμεσα σε πέντε αντιπάλους. Από τις κόντρες η μπάλα παρόλα αυτά φτάνει στον Κιζερίδη. Τώρα ο Κούσας, ο οποίος θέλει να βρει ποιον. Προφανώς θεώρησε ότι ο Κιζερίδης θα κάνει κίνηση προς την περιοχή της Ζύμπρου. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε από τον αρχηγό του Άρη. Και να ξανά εδώ η πάσα από τον Κούσα σε ένα κενό ομολογμένος χώρο, προς τον οποίο όμως δεν είχε κινηθεί κανείς από τους συμπαίκτες του. Εκτέλεσε το ελεύθερο βολέο Μουλτέσκου. Πήρε την κεφαλιά ο Σελάντερ, βγαίνει ο Λαζανάς, κατεβάζει, έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του, λέει ο Κροάτης, και δίνει το φάουλ για τη Ζύμπρου. Εδώ και πάλι βλέπετε, η επανάληψη δικαιώνει την απόφαση του Κόβατσιτς. Φάουλ το οποίο εκτελεί ο Μπαλάσα, σε αυτόν ξαναγυρίζει βάλα από τον Τσεμποτάρη. Ο Πρέα τώρα. Παλάσα, μπερδεύεται και χάνει από τον Κούσα. Κούσας που γυρίζει και δίνει στον Σελάντερ, αυτός για τον Παπαδόπουλο που ανέβηκε, αλλά προλαβαίνει και κόβει ο Σισέλοφ. Αμπελάς. Σελάντερ, η κόντρα από τον Επουρεάνου και το πλάγιο out για τον Άρη. Εδώ προπονητής των Μολδαβών, ο Σεργέι Σύρμπου. Προβληματισμένος ασφαλώς για την εικόνα που δείχνει η ομάδα του μέχρι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη, αν θα δούμε τον Γιάννη Μιχαλίτσο κάποια στιγμή, αν μας δώσουν ένα πλάνο, φαντάζομαι θα είναι πιο ικανοποιημένος από τον αντίπαλο προπονητή για την εικόνα της δικής του ομάδας έως τώρα που έχουμε μπει στο 20 λεπτό. Προσπάθεια τώρα από τον Λαζανά, η απόκρουση και η μπάλα πλάγια για τους κίτρινους που σήμερα είναι μπλε βεβαίως. Κιζερίδης.
με τον Όλεξιτς κοντά του, τον αρχηγό της Ζύμπρου. Ζερίδης, ο οποίος παρά την πίεση στέγεται όρθιος και τώρα υπάρχει φάουλ ή όχι. Έχει δώσει ο Ρωάντης, κάνει παρατηρήσεις στον Χιζερίδη, έτσι όπως είχε δείξει προηγουμένως, έδωσε την εντύπωση ότι υπήρχε φάουλ υπέρ του Άρη. Αυτός εδώ είναι ο αρχηγός των Μολδαβών, ο Όλεξιτς. Και τώρα ο Ρουμάνος τερματοφύλακάς τους, ο Μουλτέσκου, έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πλάνο από τις κερκίδες στο γήπεδο Σέριφ. Σελάντερ. Χιζερίδης. Το άνοιγμα μπροστά για τον Πασαλή, τρέχει εκεί για να καλύψει ο Μπαλάσα. Ο Πασαλής, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω αλλά κάνει λάθος, δίνει στον Μπάστινα. Και η Ζύμπρου τώρα που προσπαθεί να αναπτυχθεί με την πάσα από την άλλη πλευρά για τον Κβαζάβα. Μολδαβή με τον Κβαζάβα. Μια ωραία ατομική προσπάθεια, βρίσκει μπροστά του τώρα τον Νίκο Παπαδόπουλο αφού απέφυγε δύο αντιπάλους του. Βαζάβα που δεν μπορεί να γυρίσει, δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα, αλλά κερδίζει το κόρνερ για την Ζύμπρου. Να τους εδώ. Γεωργιανός, ο Λέβαν Βαζάβα. Ο Λαμπάκης κάτω από τα δοκάρια του και η εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τον Βαζάβα. Προσπάθεια για το ανάποδο ψαλίδι, θεαματική ενέργεια, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον Λαμπάκη. Προσπάθεια η οποία ήταν αυτό το ανάποδο ψαλίδι από τον Βλάντιμιρ Σισέλοφ, τον Ουσμπέκο ποδοσφαιριστή της Ζύμπρου. Ξανά η φάση με την εκτέλεση του κόρνερ και αυτό το γυριστό σουτ. Λαζανάς. Πάντα κλεισμένος. Είναι μόνος στην επίθεση του Άρη. Μερικές φορές βγαίνει και ο Κιζερίδης για να τον βοηθήσει. Ο Άρης, ο οποίος παίζει επιφυλακτικά, και αυτό βεβαίως δεν είναι κακό. Θα έλεγα ότι είναι δικαιολογημένο, καθώς η προσοχή σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε διπλές αναμετρήσεις όπως είναι στο κύπελλο UEFA, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σχετική επιφυλακτικότητα. Το κακό είναι να παίζει μια ομάδα μαζική άμυνα και να προσπαθεί να παίξει καταστροφικά και όχι το να παίξει επιφυλακτικά. Όπως παίζει ο Άρης μέχρι τώρα και θα πηγαίνει μια χαρά. Ο Δικόζης εκτελεί για τον Κιζερίδη, αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Καμιά ανησυχία για τον Μουλτέσκου που μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Και θα δώσει μια κοντινή πάσα στον Μπαλάσα. Να δώσει εδώ ο Μιχαλίτσος, όρθιος, παρακολουθεί το παιχνίδι. Βουλγάρου. Μπαλάσα. Πάσα μπροστά για τον Επουρεάνου, δυνατά, out. Φτάσαμε και περάσαμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ζύμπρου Άρης 0-0. Εδώ στο Τυράσπολο που γίνεται το πρώτο παιχνίδι με την Ζύμπρου για το κύπελλο UEFA. Λαμπάκης εκτέλεσε το ελεύθερο βολέ. Ο Σελάντερ τώρα. Ο Αμπελάς. Ο Λαζανάς που προσπαθεί να ξεφύγει, δεν θα τα καταφέρει. Κανονικό θεωρεί το μαρκάρισμα ο Κροάτης, ενώ τώρα δίνει φάουλ σε βάρος του Σελάντερ, ο οποίος διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Εδώ λοιπόν το φάουλ από τον Σελάντερ στον Μπαλάσα. Μολδαβή με τον αρχηγό του στον Όλεξιτς, ούτε εδώ υπάρχει φάουλ, λέει ο Κόβατσιτς, και αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λαζανάς με τον Μπουλγάρου να είναι πάντα κοντά του. Η βάλα πίσω τώρα για τον αγαπητό Αμπελά, και αυτός θα δώσει για τον Σελάντερ, από εκεί για τον Μαλού και τώρα πάλι ο Αμπελάς. Η βάλα δεν πέρασε για τον Λαζανά, αυτή τη φορά υπάρχει φάουλ, το οποίο δίνει ο Κροάτης ρέφερι υπέρ του επιθετικού του Άρη. Ξανά η πάσα από τον Αμπελά και βλέπετε πως κρατάει ο Σεμιόν Μπουλγάρου
τον Λαζανά, παρόλο το οποίο είναι έτοιμος για να εκτελέσει ο Κιζερίδης, ενώ έχει προωθηθεί και ο Μαλούς. Κιζερίδης που εκτελεί τώρα, η μπάλα θα αποκρουστεί, θα φτάσει στον Μαλού, θα κάνει αυτό το σουτ και γκολ, 1-0 ο Άρης, στο 25ο λεπτό με σκόρερ τον Μαλού. Να λοιπόν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτό το γκολ από τον Γιάννη Μαλού, το οποίο πανηγυρίζεται έξαλλα από τους συμπαίκτες του και απολύτως δικαιολογημένα. Αυτό το γκολ που ήθελε ο Άρης, το εκτός έδρας γκολ, και ξανά η φάση με το πολύ δυνατό σουτ από τον Μαλού, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Ζύπρου. Νίκησε το Ρουμάνο τερματοφύλακα τον Μουλτέσκου και έτσι ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ από τον Μαλού. Ιδανική εξέλιξη στο παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αυτό το προβάδισμα με τον γκολ ενός αμυντικού, αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτό, γιατί σημασία μπορεί να έχει αυτό, το αν είναι αμυντικός μέσος ή επιθετικός αυτός που σκόραρε. Σημασία έχει ότι ο Άρης από το 25ο λεπτό προηγείται 1-0 της Ζύμπρου με τον γκολ του Γιάννη Μαλού. Και αυτό το γκολ βεβαίως κάνει ακόμα πιο ενθουσιώδης τους φίλους του Άρη. Δεν ξέρω αν ο ήχος από τις εκδηλώσεις τους φτάνει στα δικά σας αυτιά. Πάντως στα δικά μου φτάνει, αν και τα δημοσιογραφικά θεωρία, εδώ που βρίσκονται οι θέσεις για τους σχολιαστές της τηλεόρασης, είναι αρκετά ψηλά. Εν τούτης ακούγονται μέχρι εδώ, και παρά το γεγονός ότι έχουμε και κλειστό παράθυρο. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Άρη, ιδανική εξέλιξη μάλλον καλύτερα για τον Άρη. Αυτό το προβάδισμα στο σκορ στο 25ο λεπτό με τον Μαλού. Και εδώ προβληματισμένος ο τεχνικός της Ζύμπρου, ο Σεργέη Σύρμπου. Βλέπει την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ και το χειρότερο για αυτόν θα έλεγα ότι είναι πως η Ζύμπρου δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Και μακάρι να μην δείξει δηλαδή, εδώ που τα λέμε, για να μην χρειαστεί να ζοριστεί ιδιαίτερα ο Άρης. Μακάρι το παιχνίδι να εξελιχθεί μέχρι το τέλος έτσι όπως εξελίσσεται τώρα, έως τώρα. Η Μολδαβή τώρα με τον Μπάστινα. Έγινε το λάθος, πήρε ο Λαζανάς, προσπαθεί να περάσει, υπάρχει φάουλ, αλλά περιμένει ο διαιτητής για να δει αν θα πάρει την μπάλα ο Πασαλής, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει κατοχή ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Σταματάει το παιχνίδι γιατί είναι το φάουλ. Υπάρχει τραυματισμός του Λαζανά. Η διακοπή του παιχνιδιού για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό. Το συμπληρώσαμε, πάμε για το 28ο. Ο Άρης προηγείται από το 25, 1-0 της Ζύμπρου. Ξανά εδώ η φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Λαζανάς από το μαρκάρισμα του Μπαλάσα. Ο Λαζανάς που θα μεταφερθεί με το φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξανά η φάση. Βλέπετε πως πέφτει πάνω του και ενώ έχει περάσει η μπάλα ο Ήλια Μπαλάσα, και προκαλεί αυτόν τον τραυματισμό στον ποδοσφαιριστή του Άρη. Τώρα είναι ο Παπαδόπουλος, είναι ο Κιζερίδης, είναι και ο Πασαλής κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Και πέντε ποδοσφαιριστές της Ζύμπρου στο τείχος. Για να δούμε, ο Παπαδόπουλος το περασμένο Σάββατο έβαλε ένα γκολ από παρόμοιο σημείο με αυτό που εκτέλεσε τώρα στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Αυτή τη φορά το φάουλ έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ρουμάνου τερματοφύλακα της Ζύμπρου, του Εμμανουέλ Μουλτέσκου. Έχουμε το πλάγιο out τώρα για τον Άρη. Πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Αμπελάς. Ο Κιζερίδης τώρα γύρισε για τον Κούσα. Αυτός μπερδεύτηκε προς στιγμή, αλλά κράτησε την μπάλα, την έδωσε για τον Κολτσίδα και από εκεί για τον Μαλού. Παπαδόπουλος. Την μπάλα για τον Λαζανά. Ο δικός ξεγελάστηκε και στη συνέχεια έκανε φάουλ. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπαζάβα και ετοιμάζεται για να το εκτελέσει ο Πρέα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βουλγάρου
Έκοψε ο Σελάντερ, η μπάλα όμως δεν πήγε σε παίκτη του Άρη και επιμένουν τώρα οι Μολδαβοί με τον Οπρέα. Οπρέα που άφησε για τον Εκβαζάβα. Τον ακολουθεί ο Δικόζης, πάει εκεί και ο Πασαλής, προσπαθούν να του αποσπάσουν την μπάλα. Τελικώς υπάρχει φάουλ υπέρ της Ζήμπρου. Πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του ημιώρου. Ο Άρης προηγείται από το 25-1-0 με το γκολ που πέτυχε ο Μαλούς. Μπάλα τώρα καταλήγει out. Εδώ και πάλι φάση. Είδατε, καμιά ανησυχία για την άμυνα του Άρη, καμιά ανησυχία για τον Λαμπάκη, ο οποίος δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής. Να τη φίλη του Άρη, τους βλέπετε στις κερκίδες του κηπέδου Σέριφ. Φίλοι του Άρη, ασφαλώς απολύτα ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι η ομάδα τους προηγείται με ένα 0. Η σέντρα τώρα μπροστά για τον Σισέλοφ. Ο Σελάντερ προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Κιζερίδη και θα τα καταφέρει. Ο Κιζερίδης ψάχνει τον Λαζανά και τον βρίσκει. Λαζανάς που γυρίζει αλλά είναι ανάμεσα σε τέσσερις, θα δώσει για τον Κούσα. Ο Κούσας για τον Πασαλή, ο Άρης που αναπτύσσεται ωραία. Η μπάλα τώρα για τον Δικόζη που θέλει να κάνει το σούτ από μακριά. Βρίσκει τον Κούσα σε καλή θέση. Ευκαιρία μεγάλη για τον Άρη, θα πάει χαμένη. Καθώς ο Κούσας θα πετάξει την μπάλα έξω. Τον βλέπετε εδώ. Καλή στιγμή για την ελληνική ομάδα η οποία πέρασε ανεκμετάλλευτη. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ για να κάνει δύο τα τέρματα του Άρη. Ξαναβλέπετε που βρέθηκε ο Κούσας στην γραμμή περίπου της μεγάλης περιοχής. Επιχείρησε αυτό το σούτ, αλλά έστειλε την μπάλα έξω από την εστία του Μουλτέσκου. Τώρα το πλάγιο είναι για την Ζήμπρου. Θα κόψει ο Σελάντερ και νέο πλάγιο out για τους Μολδαβούς. Έχουμε και τραυματισμό παίκτη της Ζήμπρου. Νομίζω πως ήταν ο Πίσνικ. Ο οποίος πάει για να σηκωθεί. Να σηκωθεί τελικά. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Τσεμποτάρη. Πήρε πολύ ωραία ο Σελάντερ, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά μέχρι τώρα. Αλλά θα έλεγα ότι οι περισσότεροι παίκτες του Άρη κάνουν πολλή δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιος που να υστερεί. Μια χαρά τα πηγαίνουν όλοι. Αμπελάς. Σελάντερ. Ο Μαλούς θα γυρίσει πίσω στον Λαμπάκη. Ο σκόρερ του τέρματος με το οποίο προηγείται ο Άρης, ο Γιάννης Μαλούς. Δίνει τώρα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ζητάει την μπάλα ο Δικόζης και θα την δεχθεί από τον συμπαίκτη του. Κατεβάζει. Σηκώνει το κεφάλι. Και ψάχνει να δει που θα δώσει στη συνέχεια, γυρίζει πίσω για τον Κολτσίδα. Ο Λαμπάκης μακριά. Κέρδισε ο Όλεξιτς. Στη συνέχεια πήρε ο Τσεμποτάρη. Τσεμποτάρη που μόνο μαχεί εκεί με τον Σελάντερ. Πηγαίνουμε τώρα την προσπάθεια από τον Πίσνικ. Βάλα πηγαίνει για τον Εκβαζάβα. Εκβαζάβα που θα βγάλει τη σέντρα. Ο Λαμπάκης θα μπλοκάρει σταθερά. Κανένα πρόβλημα για την εστία του Άρη. 12 περίπου λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να έχει το προβάδισμα 1-0 με τον γκολ του Γιάννη Μαλού από το 25, ενώ εσείς βλέπετε σε επανάληψη την προηγούμενη φάση με το σταθερό μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Χρήστο Λαμπάκη. Ξανά οι Μολδαβοί οι οποίοι προσπαθούν να ανέβουν, προσπαθούν να πιέσουν περισσότερο, αλλά ο Άρης δεν τους επιτρέπει. Το στήσιμο του είναι πολύ καλό, οι διάδρομοι καλύπτονται όποτε χρειάζεται, τα μαρκαρίσματα είναι αποτελεσματικά. Για έναν Άρη που στέκεται πολύ καλά από το πρώτο λεπτό. Έχει μια ηρεμία στο παιχνίδι του Άρης και αυτό είναι το πιο σημαντικό μέχρι τώρα για την ομάδα του Γιάννη Μιχαλίτσου. Γιατί όταν μια ομάδα έχει ηρεμία έχει καλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι και μπορεί να το διαβάζει καλύτερα. Κούσας. Δικόζης. Υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Αλεξάνδρου Επουρεάνου. Φάουλ το οποίο πηγαίνει για να εκτελέσει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
τρεις παίκτες του Άρη μέσα στην περιοχή. Ο Παπαδόπουλος παικτέλει τώρα. Η απόκρουση, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου βρίσκεται ο Μπαζάβα, που κατεβάζει και πιέζεται τώρα από τον Δικόζη. Πλάγιο out, καθώς η μπάλα βγαίνει από τα πόδια του παίκτη του Άρη. Το πλάγιο out θα εκτελεστεί τώρα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη για να δυσκολέψουν τους αντιπάλους τους, να τους οδηγήσουν στο λάθος. Και να που έγινε το λάθος, πάει να μπει στη φάση ο Κιζερίδης. Θα προλάβει όμως ο Όλεξιτς για να διορθώσει. Αν έπαιρνε εκεί την μπάλα ο Κιζερίδης, θα ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Άρη, προκειμένου να σκοράρει για μία ακόμη φορά. Ο Νταβί που πάνε να βγουν μπροστά τώρα, η μπάλα δεν θα περάσει όμως από τον Μαλού που και σκόραρε και την δουλειά του στην άμυνα την κάνει μια χαρά. Πλάγιο out από την προβολή του Σεμποτάρη. Κιζερίδης γύρισε για τον Σελάντερ. Σελάντερ ψάχνει τον Κούσα και τον βρίσκει. Κοντά του είναι ο Πρέα. Κιζερίδης θέλει να ξαναδώσει για τον Κούσα, αλλά είναι δυνατή η μπάλα, η παλιά, και φεύγει εκτός αγωνιστού χώρου. Εδώ όμορφες παρουσίες τις κερκίδες του γηπέδου. Ο Νταβία άλλωστε είναι μια χώρα που φημίζεται για τις όμορφες γυναίκες που έχει. Δεν ξέρω αν στατιστικά ισχύει αυτό που θα πω, αλλά στο συνολικό πληθυσμό πρέπει οι γυναίκες να έχουν ένα ποσοστό κοντά στο 65%, 60-65% και το υπόλοιπο να είναι άντρες. Δηλαδή πολύ περισσότερες από τους άντρες αυτήν την χώρα. Μια χώρα 4 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο μένει σε αυτή την περιοχή για την οποία σας έλεγα, την Τρανσνίστρια. Περιοχή δηλαδή η οποία έχει αυτονομηθεί, έστω και αν σχεδόν κανείς δεν την αναγνωρίζει επίσημα. Είναι η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, η περιοχή στην οποία γίνεται το παιχνίδι. Περιοχή η οποία δεν είναι η έδρα της Ζύπρου, η έδρα της είναι το Κισινάου, η πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Τώρα θα έχουμε το πλάγιο out για την Ζύμπρου, μπάλα για τον Σισέλοφ, ο οποίος θα κάνει το σούτ, ο Λαμπάκη σωστά τοποθετημένο στην γωνία, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Να το Σισέλοφ, ο Ουσμπέκος, επιθετικός της Ζύμπρου, ως τετράχρονος, και ξανά η προσπάθειά του αυτό το σούτ που δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Άρη. Τώρα η μπάλα πέρασε από τον Σισέλοφ, ο οποίος πιεζόταν εκεί από τον Μαλού και κατέληξε και πάλι στον Λαμπάκη. Ο Λαζανάς πήρε την κεφαλιά και κυνηγάει την φάση. Πάλι θα καταλήξει πλάγια για την Ζύμπρο, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Εμπουρεάνου. Όχι, αφήνει για να το εκτελέσει ο Πρέα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 7 ακόμη λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Άρης προηγείται 1-0 της Ζύμπρου από το 25 με τον γκολ του Γιάννη Μαλού. Και τώρα ο Λεβάν Γκβαζάβα, ο θέλει να προχωρήσει, να περάσει, δίνει την μπάλα για τον Σισέλοφ. Αυτός προσπαθεί να δώσει από την άλλη πλευρά. Υπάρχει όμως προηγούμενα υπόδειξη για offside στην πάσα προς τον Σισέλοφ. Να εδώ και πάλι. Βλέπετε, έχει μείνει ακάλυπτος ο Ουσμπέκος και ο βοηθός τον υπέδειξε σε θέση offside. Ο Δικόζης δεν μπορεί να περάσει παρά την πιεσημένη όρθιος και περνάει τώρα, αλλά οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες της Ζύμπρου, οι οποίοι με τον Εκβαζάβα τώρα επιχειρούν να βγουν μπροστά. Το άνοιγμα για τον Οπρέα που έχει προωθηθεί, η σέντρα πολύ κακή, η μπάλα απευθείας. Η Ζύμπρου, η οποία δεν δείχνει ικανή να προβληματίσει τον Άρη με την εικόνα που εμφανίζει μέχρι στιγμής, και νομίζω ότι με βάση τα συμπεράσματα που υπάρχουν έως τώρα στο παιχνίδι, με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα από το παιχνίδι, θα πρέπει να καταλήξουμε στην άποψη ότι τα πάντα εξαρτώνται από την ελληνική ομάδα για την έκβαση αυτού του παιχνιδιού. Ο Άρης τώρα με τον Πασαλή.
Βάλα πίσω για τον Κολτσίδα από τον Σελάντερ και από εκεί για τον Μαλού. Πάει για να πιέσει ο Σισέλοφ. Ο Μαλούς δίνει για τον Αμπελά. Αμπελάς που πιέζεται από τον Πίσνικ. Και δεν ξέρω αν έχει δώσει πλάγι ο Κροάτης ή φάουλ. Θα δούμε. Φάουλ έχει δώσει. Εδώ και πάλι σωστά βεβαίως έσπρωξε. Ο Πίσνικ πέταξε κάτω τον αγαπητό Αμπελά. Φάουλ το οποίο θα μπορούσε να του έχει στοιχήσει και την κίτρινη κάρτα. Μαλούς που εκτέλεσε και προσπάθησε να βρει τον Λαζανά. Φιζερίδης πήγε να μπει στη φάση αλλά πήρα την μπάλα η Μολδαβή. Τώρα με τον αρχηγό του τον Γενάντι Όλεξιτς. Βιέζεται από τον Λαζανά. Λαζανάς ο οποίος τρέχει, κάνει πολλά χιλιόμετρα. Δεν περιμένει μόνο για να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει ώστε να γίνει απειλητικός για την εστία του Μουτέσκου, αλλά προσπαθεί να βοηθάει και το κέντρο και να πιέζει τους αμυντικούς της ομάδας της Μολδαβίας. Τώρα υπάρχει φάουλ από τον Εχούσα, όπως λέει ο Κράτης Λεπ. Φάουλ που είναι πάνω στον Λεβάντ Βάζαβα. Βάζαβα, ζήτω συγγνώμη. Εδώ και πάλι το φάουλ από τον Εχούσα. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Ιγκόρο Πρέα. Μπάστινα, η σέντρα εκεί όπου υπάρχει σε θέση offside του Αλεξάνδρου Επουρεάνου. Να και ο πάγκος της Ζήμπρου, προβληματισμός και εδώ σαφέστατα βεβαίως στο offside, ακάλυπτος ο παίκτης της Ζήμπρου. Πάσα για τον Αμπελά δεν ήταν καλή, έγινε το λάθος και τρώσει Σέλοφ, ο οποίος δοκιμάζει το σούτ από μακριά και μπλοκάρει ο Λαμπάκης. Δικόζης. Προσπαθεί να βρει στο κέντρο τον Πασαλή, το βρίσκει αυτός, κατεβάζει όμορφα την μπάλα και θα δώσει για τον Κούσα. Πάντα ο Κούσας, ξανά για τον Πασαλή που του δίνει εκ νέου την μπάλα, πάει να βγάλει τη σέντρα, προσπαθεί να μπει στην φάση αλλά δεν τα καταφέρνει ο Λαζανάς. Και βγάζουν από την περιοχή τους παίκτες της Ζήμπρου για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Επουρεάνου. Την μπάλα πήγε για τον Μπάστινα, αυτός έκανε μια πολύ κακή πάσα. Τώρα έχουμε το πλάγιο out για τον Άρη Όρθιος, ο Γιάννης Μιχαλίτσος για να δώσει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Είδατε για λίγο τον πάγκο του Άρη. Και τώρα ο Μπάστινα και ο Τσεμποντάρη. Αλλά θα φτάσει για τον Πίσνικ. Πίσνικ που ψάχνει μια πάσα και δίνει πλάγια. Θα γίνει τώρα η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τη Ζήμπρου. Έχω την εντύπωση ότι η καλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η κεφαλιά αυτή από τον Σεργέι Πίσνικ. Κάτωσε εδώ. Ξανά η σέντρα. Πίσνικ που έμεινε ακάλυπτος. Έπιασε την κεφαλιά. Αλλά ευτυχώς για τον Λαμπάκη πέταξε την μπάλα εκτός εστίας και έτσι δεν χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας του Άρη. Δικόζης. Ο Μπάστινα, ο Κούσας. Αλλάζουν οι παίκτες της Ζήμπρου και η μπάλα καταλήγει στον Ιγκόρο Πρέα που θα δώσει για τον Μπάστινα. Αυτός ψάχνει να βρει μπροστά τον Επουρεάνο. Η μπάλα τον Πίσνικ, η μπάλα στα χέρια του Λαμπάκη. Δύο λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ζήμπρου Άρης 0-1 με τον γκολ του Μαλού από το 25ο λεπτό. Για όσους τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, θα σας πω ότι ο Άρης θα πηγαίνει περίφημα έως τώρα στο παιχνίδι με την ομάδα της Μολδαβίας. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά από το Super Sport, το οποίο είναι κοντά και στις μάχες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων στο κύπελλο UEFA. Το Super Sport που βεβαίως αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στη Ζήμπρου και τον Άρη θα σας προσφέρει ζωντανά και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από την Τούμπα με την Νορβηγική Διλινγκ. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια, τα μπλοκάρει ο Λαμπάκης. Ευτυχώς που το σουτ του Επουρεάνου δεν ήταν δυνατό. Γύρισε ο Μολδαβός, αλλά δεν έπιασε, δεν έδωσε στην μπάλα τη δύναμη που θα ήθελε. Έτσι ο Λαμπάκης καθάρισε εύκολα τη φάση. Κυνηγάει εκεί ο Κιζερίδης, θα κόψει ο Μπουλγκάρου. Και υπάρχει φάουλ από τον Σελάντερ πάνω στον Τσιμποτάρη. Ο Μπάστινα πλασαριστά για τον Μπουλγκάρο. Ξανά ο Μπάστινα.
Αλλάζει παιχνίδι για τον Οπρέα. Αυτός θα δώσει για τον Μπαλάσα. Από εκεί για τον Μπουλγάρου. Και τώρα ο αρχηγός της Ζύμπρου, ο Όλεξιτς. Ο Όλεξιτς που πάει να βρει και καταφέρει τελικά και κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση και ο Κούσας. Κατάφερε να βρει τον Οπρέα. Μολδαβή τώρα με τον Γκβαζάβα. Ένα λεπτό θα είναι ο επιπλέον χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το 45 λεπτό ολοκληρώθηκε πριν από 2 δευτερόλεπτα. Κιζερίδης διώχνει όπως όπως. Και τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Λαζανάς, ο οποίος έσκυψε με αυτό το σκαμνάκι στον Μπουλγάρου. Ο Πρέα. Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα από αυτό το ένα λεπτό του επιπλέον χρόνου για το πρώτο ημίχρονο. Σέντρα τώρα θα κερδίσει την κεφαλιά του Τσεμποτάρη, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Λαμπάκη. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θα οδηγήσει τον Άρη, όπως όλα δείχνουν στα αποδυτήρια, με ένα προβάδισμα. Ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Ο Άρης που έχει πετύχει ήδη τον βασικότερο στόχο, που ο βασικότερος στόχος σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι είναι να σκοράρει η ομάδα που αγωνίζεται μακριά από την έδρα της. Από το 25 με τον Μαλού. Για το τελευταίο σφύριγμα από τον Κόβατσιτς που βρίσκει τον Άρη να προηγείται 1-0. Με το γκολ του Γιάννη Μαλού από το 25ο λεπτό. Ο Άρης που στάθηκε περίφημα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η τακτική του Γιάννη Μιχαλίτσου φαίνεται να φέρνει τα αποτελέσματα που επιθυμούσε όταν την κατέστρωνε ο τεχνικός του Άρη. Δεν πιέστηκε ο Άρης, δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Φρόντισε με την δυνατή προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του στο κέντρο να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν προσπάθησε να παίξει ιδιαίτερα επιθετικά, αλλά νομίζω ότι αυτός δεν είναι ο βασικός του στόχος. Ο βασικός του στόχος είναι να έχει ηρεμία, καλή συγκέντρωση στο παιχνίδι του. Εδώ βλέπουμε την εκτέλεση του φάουλ από τον Κιζερίδη. Μπάλα φτάνει στον Μαλού που είχε προωθηθεί. Και αυτός με τον δυνατό σου την στέλνει στη γωνία της εστίας του Μουτέσκου. Ήταν το γκολ με το οποίο ο Άρης πήρε το προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Το γκολ με το οποίο πήγε τώρα στα αποδυτήρια. Και εδώ μια ακόμη καλή στιγμή για τον Άρη με αυτό το σουτ, το οποίο έστειλε την μπάλα του Κούσα δίπλα από την εστία του Μουλτέσκου. Out. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Τυράσπολ, από την έδρα, από την πόλη στην οποία γίνεται το παιχνίδι ανάμεσα στην Ζύπρου και τον Άρη. Ο Άρης προηγείται 1-0 με το γκολ του Μαλού από το 25. Να επιστρέψουμε στα στούντιο του Super Sports στην Αθήνα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε μερικά λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Όταν ο Κολίνας φυρίζει, θα είμαστε εκεί. Το της Σέριφ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Ζύμπρου. Ο Άρης που τα πήγε μια χαρά στο πρώτο ημίχρονο. Προηγείται ήδη 1-0 με το γκολ του Γιάννη Μαλού και βεβαίως είναι εξαιρετική η συγκυρία. Θα θυμάστε βεβαίως ότι ο παίκτης ο οποίος έδωσε την δυνατότητα για να αγωνίζεται στο κύπελλο UEFA ο Άρης ήταν ο Γιάννης Μαλούς. Με εκείνο το γκολ στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος πέρυσι στο Χαριλάου κόντρα στον Ηρακλή. Γιάννης Μαλούς που είναι αυτός ο οποίος δίνει σήμερα το προβάδισμα στον Άρη. Ούτως ώστε οι κίτρινοι να ελπίζουν ότι θα τα καταφέρουν να φύγουν τελικά με το αποτέλεσμα που θέλουν από εδώ από το Τυράσπολ και να έχουν κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα προκειμένου να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Η ομάδα του Άρη που δεν έχει επιστρέψει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Οι Μολδαβοί επέστρεψαν και από ό,τι βλέπω θα έχουμε αλλαγές για την Ζύμπρου, η οποία δεν τα πήγε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο. Φαντάζομαι ότι ο προπονητής της, ο Σεργέη Σύρπου, δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του και η οποία λογικό ήταν να την φέρει πίσω στο σκορ. Θα δούμε σε λίγο τις αλλαγές που θα κάνουν οι Μολδαβοί.
Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεται για να περάσει στο παιχνίδι ο Μπουρκόφσκι. Έχω την εντύπωση ότι και ο Ντραγκοβόζοφ θα περάσει και αυτός. Ναι, όντως. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα βγουν. Βγαίνει αρχικά με το νούμερο 19 ο Αλεξάνδρου Επουρεάνου. Στην θέση του μπαίνει ο Ντραγκοβόζοφ. Και να δούμε και για τον Μπουρκόφσκι τι ως θέση θα πάρει. Εδώ βλέπετε την πρώτη αλλαγή. Έξω ο Επουρεάνου, μέσα ο Ντραγκοβόζοφ. Και εδώ οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι η ομάδα τους προηγείται. Βγήκε λοιπόν από το παιχνίδι και ο Μπάστινα για να περάσει στην θέση του ο Μπουρκόφσκι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης που θα συνεχίσει με την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε. Εδώ ο Κροάτης ρέφερι, ο Ντραζένκο Κόβατσιτς, ποιος δεν είχε δύσκολες φάσεις για να αποφασίσει στην διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Στην σέντρα η Μολδαβή και το παιχνίδι ξεκινάει για το δεύτερο ημίχρονο με τους Μολδαβούς και τον Τσεποτάρη συγκεκριμένα να γυρίζει την μπάλα πίσω. Τώρα ο Μπαλάσα είναι αυτός που έχει την μπάλα στην κατοχή του για τη δίνει για τον Μπουλγάρου. Μπάλα για τον νέο Ισελτόντα στο παιχνίδι τον Μπουρκόφσκι. Κυνηγάει εκεί ο Πασαλής, η πάσα τώρα είναι για τον Πίσνικ. Πίσνικ που προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, εύκολα θα μπλοκάρει και σε αυτή την περίπτωση ο Λαμπάκης. Οι Μολδαβοί, οι οποίοι δεν απείλησαν τον Άρη στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δεν δημιούργησαν κινδύνους για την εστία του Λαμπάκη. Αλλά τώρα στον Λαζανά προλάβει, έβαλε το πόδι του την τελευταία στιγμή ο Μπαλάσα. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω εκεί όπου έδιωξε όπως ο Πρέα. Τελικώς αποδέκτης έγινε ο Ντραγκοβόζοφ που πιέζεται από τον Διγκόζη. Και έχουμε φάουλ για την Ζήμπρου. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ του Διγκόζη. Φάουλ που εκτελείται τώρα. Η μπάλα φτάνει στον Μπουλγάρου. Μπουλγάρου που προσπαθεί να την προωθήσει μπροστά. Ξανά η μπάλα σε αυτόν από τον Πίσνικ που ήταν προηγουμένως ο αποδέκτης. Πίσνικ που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του με τον αγαπητό Αμπελά μπροστά του. Θα περάσει από τον παίκτη του Άρη. Αλλά δεν θα μπορέσει να δώσει στην περιοχή του Άρη σε κάποιον από τους συμπαίκτες του. Η Μολδαβή τώρα. Μια σέντρα εκεί όπου ο Μαλούς θα κόψει και κάτοχος της μπάλας θα γίνει ο Μπουρκόφσκι. Ελέγχει τώρα ο Κολτσίδας και γυρίζει για τον Λαμπάκη. Λαμπάκης που θα κάνει το λάθος, κάπως ρυψοκίνδυνα, ήθελε να ξαναδώσει για τον Κολτσίδα. Και ευτυχώς γι' αυτό μου δεν έδωσε την μπάλα πάνω στον Βλάντιμιρ Σισέλοφ, γιατί έτσι όπως έδιωξε ήταν πολύ πιθανό να πάει η μπάλα στον αντίπαλο του. Η Μολδαβή με τον Τσεποτάρη. Θα κόψει ο Διγκόζης. Και ο Άρης τώρα με τον Σελάντερ. Σελάντερ που πιέζεται και κερδίζει το φάουλ από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ιγκόρ Οπρέα. Να το σε δω Σελάντερ, τον είδατε και εδώ σε επανάληψη βλέπετε πως κέρδισε το φάουλ από το σπρόξιμο του αντιπάλου του. Βρισκώνει τα χέρια. Σελάντερ που κάνει το άνοιγμα για τον Ντιγκόζη. Ντιγκόζης πιέζεται εκεί από τον Μπαλάσα και τελικώς έχουμε κόρνερ. Να ο Ντιγκόζης. Αυτό το πλάνο και εδώ ο Ρουμάνος τερματοφύλακας ο Μουντέσκου, ο Ρουμάνος τερματοφύλακας της Ζήμπρου. Ο αρχηγός του Άρη ο Νίκος Κιζερίδης πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κέρδισε ο Άρης στο 48 λεπτό, είμαστε 3 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κιζερίδης που εκτελεί τώρα, μπάλα περνάει από όλους και φτάνει στο Μαλού. Αυτό σε αφήνει για τον Αμπελά, Αμπελάς που πιέζεται από τον Όλεξιτς, η σέντρα και κόρνερ από την παρέμβαση του Μπουλγάρου. Κόρνερ το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει και πάλι ο Νίκος Κιζερίδης. Να το σε δω ο αρχηγός του Άρη, το δεύτερο κόρνερ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η κεφαλιά από τον Λαζανά πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα ο Μουλτέσκου. Μουλτέσκου που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε το κόρνερ από τον Κιζερίδη και την κεφαλιά του Λαζανά. Εκεί
ίσως στο ποκάρισμα της μπάλας να ήταν εκτός γραμμής και να έπρεπε να δοθεί κόρνερ. Δεν φάνηκε και πολύ καθαρά από το πλάνο που μας έδωσαν. Πιέζει τώρα και ο Κούσας και να καταφέρει να πάρει την μπάλα από τον Εγβαζάβα. Θα δώσει για τον Πασαλή, αυτό το άνοιγμα για τον Εδιγκόζη. Εδιγκόζης που βγάζει μια σέντρα, αλλά απευθείας out. Να και ο Μιχαλίτσος, όρθιος, κάτι λέει εκεί με τον συνεργάτη του, τον Πατζιαρά. Ενώ ο Μουλτέσκο ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Να δώσει μια κοντινή πάσα, μετάνιωσε, γύρισε προς τα πίσω και θα εκτελέσει τώρα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Λέβαν Γκβαζάβα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Να και ένα άλλο πλάνο από τον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Πλάγιο εκτελέστηκε από τον... έφτασε η μπάλα στον Πασαλή. Από εκεί αυτός προσπάθησε να δώσει για τον Κούσα. Και τώρα έχουμε την μπάλα και πάλι για τον Άρη με ένα καινούριο πλάγιο άλλο. Συμπληρώσαμε 50 λεπτά αγώνα. Το 1-0 έτσι όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Παλού στο 25ο λεπτό. Παραμένει για τον Άρη. Και τώρα το πλάγιο για τον Λαζανά. Έχει δώσει αλλαγή νομίζω ο Κροάτης. Και η μπάλα περνάει για τους Μολδαβούς. Μολδαβοί, οι οποίοι προσπαθούν να ανακτήσουν τα πρωτεία στη χώρα τους. Από το 1991, όταν η Μολδαβία έγινε ανεξάρτητη, η Ζύπρο έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 8 πρωταθλημάτων και 5 κυπέλων. Όμως το τελευταίο πρωτάθλημα έφυγε το 2000, αφού στη συνέχεια την πρωτοκατεδρία στο πρωτάθλημα της χώρας ανέλαβε η Σέριφ Τίρασπολ. Η ομάδα στην οποία ανήκει το γήπεδο στο οποίο γίνεται το σημερινό παιχνίδι. Έτσι την τελευταία τριετία Ζήμπο έχει συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση και ο μοναδικός τίτλος είναι το κύπελλο της περασμένης περίοδου όταν και κέρδισε στα πέναλτι την Νίστρου. Τώρα έχουμε το κόρνερ για τους Μονταβούς. Κόρνερ που εκτελέστηκε, θα κόψει ο Μαλούς, πηγαίνει ο Πίσνικ στην μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μια καινούργια σέντρα, ο Σελάντερ είναι που απομακρύνει αυτή τη φορά. Επιμένουν οι Μολδαβοί και έχουμε πλάγιο out τώρα για τον Άρη. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι η Ζύπρου στον πρώτο γύρο του κυπέλλου UEFA απέκλεισε την βουλγάρικη, την Litex Lovets. Δεν μπόρεσε εδώ ο Λαζανάς, αλλά και η πάσα στη συνέχεια του Σισελόφ ήταν πολύ κακή. Η μπάλα πήγε στον Παπαδόπουλο και τώρα ο Κιζερίδης, ο οποίος πιέζεται και έχουμε πλάγιο out για τον Άρη από τα πόδια του Σισελόφ, η μπάλα έξω. Αμπελάς. Πέρασε ωραία για τον Πασαλή, αυτός κλείνεται από δύο αντιπάλους του, δεν θα μπορέσει να περάσει εκεί από τον Βουλγάρου και τον Μπουρκόφσκι. Σελάντερ, κανονικό το μαρκάρισμα πάνω στον Γκβαζάβα και ο Άρης με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και το Σελάντερ τώρα, το άνοιγμα για τον Αμπελά. Αμπελάς που καταδιώκεται από τον Όλεξε, της βάλα σε πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. 53ο λεπτό, 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Άρης προηγείται πάντα 1-0. Εδώ βλέπετε σε επανάληψη το μαρκάρισμα του Όλεξιτς και τον τραυματισμό που προκάλεσε. Ένα τραυματισμό, ο ελπίζουμε, δεν φαίνεται να είναι σοβαρός, ελπίζουμε να μην είναι. Στον Αμπελά. Μιχαλίτσος πάντως είναι ανήσυχος και έχω την εντύπωση ότι είδα τον Καζατζή να ετοιμάζεται για να περάσει στο παιχνίδι. Μπάλα στο μεταξύ κατέληξε out. Η Ζύμπρο που για όσους τώρα ανοίξαν τους δέκτες σας έκανε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και ο Άρης σε λίγο θα κάνει και αυτός την πρώτη αλλαγή. Περάσει στο παιχνίδι ο Γιώργος Καζατζής. Ο Όλεξιτς έκοψε σε πλάγιο out το Μαλούς.
Αλέξης εκτέλεσε το πλάγιο out, το Τσεβοτάρι του ξανά έδωσε την μπάλα, πήρε ο Κιζερίδης κανονικά, έδωσε στον Εσελάντερ, αυτός για τον Εμαλού, Κιζερίδης. Το πέρασμα πολύ ωραία για τον Σελάντερ, αλλά λίγο πιο δυνατά. Παρ' όλα αυτά πρόλαβε ο Σελάντερ, έδωσε στον Πασαλίκη, αυτός για τον Απελά. Ο Απελάς για τον Λαζανά, αναπτύσσεται το ωραία ο Άρης. Αλλά οργανώνεται τώρα η Ζήμπρου. Από την κόντρα, παρ' όλα αυτά η μπάλα πηγαίνει στον Λαζανά. Για να δούμε την προσπάθειά του, κόντρες και τώρα θα ελέγξει ο Ρουμάνος τερματοφύλακας των Μολδαβών, ο Μουλτέσκου. Ενώ έχουμε και τραυματισμό του Σισέλοφ. Παίκτες της Ζήμπρου πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να διακοπεί το παιχνίδι και να διαπιστωθεί αν είναι κάτι σοβαρό, αλλά βλέπω ο Σισέλοφ έχει σηκωθεί και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Τώρα θα έχουμε το fair play, βεβαίως θα δώσουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα για τους παίκτες της Ζήμπρου. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Όλεξιτς. Τώρα ο Πίσνικ. Και από εκεί για τον Τσεμποτάρη. Ο Πρέα. Ο Βαζάβα. Πιέζεται από τον Κολτσίδα και έχουμε φάουλ από τον Σελάντερ, νομίζω το φάουλ. Πάμε σε καλό σημείο για την Ζήμπρου. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και κάπως πλάγια. Εδώ ξανά η προσπάθεια και το φάουλ από τον Σελάντερ πάνω στον Γκβαζάβα. Φάουλ το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Τσεμποτάρη. Όλος κόσμος τώρα στην περιοχή του Άρη. Τσεμποτάρη που εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στα δίχτυα από τον Μπαλάσα, ο οποίος βρέθηκε ακάλυπτος στην άμυνα του Άρη. Έτσι στο 57ο λεπτό η Ζήμπρου ισοφαρίζει 1-1 με σκόρερ τον Ήλιε Μπαλάσα. Εδώ ο Λαμπάκης, ο οποίος εκεί που βρέθηκε ο ποδοσφαιριστής της Ζήμπρου και έκανε απευθείας το σούντε, θα μπορούσε ασφαλώς να αντιδράσει. Δείτε εδώ και πάλι, Τσεμποτάρη εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνάει από όλους, ακάλυπτος ο Μπαλάσα, θα κάνει το 1-1 στο 56ο λεπτό. Οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών της Ζήμπρου για τον κόλ της σοφάρισης ήταν μια στιγμή που η άμυνα του Άρη δεν λειτουργήσε τόσο καλά όσο μας έδειχνε να λειτουργεί μέχρι τώρα και βεβαίως το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό με το κόλ του Μπαλάσα που έφερε την ισοφάριση στο παιχνίδι. Δικόζης θα βγάλει τη σέντρα. Αποκρούν οι παίκτες της Ζήμπρου. Η μπάλα φτάνει στον Αβελά που δίνει για τον Κιζερίδη. Κιζερίδης τριφογυρίζει, αφήνει για τον Πασαλή και αυτός βρίσκει τον Εμαλού που έχει ανέβει. Θα βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου αφού έχουμε τραυματισμό. Έχει τραυματιστεί ο αγαπητός Αβελάς, ο οποίος κάτι λέει στον Σεργέη Πίσνικ που πήγε για να του δώσει το χέρι. Αμπελάς. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, πήγε για να εκτελέσει το πλάγιο. Άνταψε τελικά για τον Εμαλού. 1-1 το σκορ. Είμαστε στο 58ο λεπτό. Η ισοφάριση ήρθε 2 λεπτά νωρίτερα, στο 56 και είδατε για λίγο τον προπονητή της Μολδάβικης ομάδας, τον Σύρπου, του Σεργέη Σύρπου. Το άνοιγμα τώρα για τον Πίσνικ. Πίσνικ που τα βγάλει τη σέντρα. Ο Λαμπάκης δεν μπορεί. Η μπάλα φτάνει στον Δικόζη. Προσπαθεί να διώξει όπως η κόντρα από τον Γκβαζάβα. Ο Τσεμποτάρη. Ο Δικόζης τώρα θα ελέγξει. Και η μπάλα φτάνει στον Κιζερίδη. Ο Άρης που δεν θα πρέπει να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του, δεν θα πρέπει να χάσει την ηρεμία του μετά από αυτό το τέρμα που δέχθηκε. Θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει πάνω στο ίδιο πλάνο με την ίδια τακτική. Θα δούμε σε λίγο αν θα κάνει τελικά την αλλαγή και ο Μιχαλίτσος, αν θα ρίξει το παιχνίδι τον Καζατζή, ο οποίος νομίζω ότι είναι έτοιμος για να περάσει.
Η Μολδαβή τώρα με τον Ντρακοβόζοφ. Έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Προσπάθησε ο Πασαλής για την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Σελάντερ. Παπαδόπουλος τσεμποτάρει. Φλάγιο άουτ από τον Ντιγκόζη. Η μπάλα φτάνει τώρα στα χέρια του Λαμπάκη. Λαμπάκης που εκτέλεσε δυνατά το ελεύθερο βολέ, προσπαθώντας να βρει τον Λαζανά. Ο Λαζανάς που πιέζεται εκεί από τον Μπαλάσα, τον σκόρερ των Μολδαβών. Με το δικό του γκολ η Ζίμπρου ισοφάρισε 1-1 στο 56ο λεπτό. Και τώρα η προσπάθεια από τον Επίσνη. Πάσα ήταν πολύ δυνατή για να μπορέσει να την προλάβει ο Σισέλοφ. Ο Λαμπάκης ελέγχει. Ξανά εδώ. Πάσα πολύ δυνατή για τον Ουσμπέκο, επιθετικό της Ζίμπρου. Να, εδώ ο Πατζιαράς που δίνει το χαρτί στον τέταρτο διαιτητή, τον Νόβακ, τον Κροάτη, για να γίνει η αλλαγή του Καζατζή. Περιμένουμε να δούμε ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει ο Μιχαλίτσος. Μπαλάσα. Βουλγάρου. Πάσα τώρα για τον Ντρακοβόζοφ. Γιατί ο Σελάντερ έδωσε για τον Πασαλή. Αυτός θέλει να κάνει το άνοιγμα για τον Κιζερίδη που είναι πολύ δυνατό. Ο Όλεξιτς ελέγχει. Οι δύο αρχηγοί. Όλεξιτς και Κιζερίδης. Η απόκρουση από τον Μαλού. Κιζερίδης δεν θα μπορέσει να γίνει κάτοχος της μπάλας, η οποία πήγε στον Βουλγάρου. Αυτός έδωσε για τον Μπουρκόφσκι που του την ξαναγύρισε και τώρα ο Μουλτέσκου είναι αυτός που διώχνει μακριά. Ελέγχει ο Μαλούς και αφήνει την μπάλα να καταλήξει στον Λαμπάκη. Έκοψε ο Βουλγάρου. Μπάλα πίσω από τον Οπρέα στον Μουλτέσκου. Αυτός θα δώσει και πάλι στον Βουλγάρου. Και για τον Όλεξιτς. Όλεξιτς για τον Πίσνικ. Και μποτάρι. Όλεξιτς. Θα κόψει ο Αμπελάς τον Πίσνικ. Και ο Άρης τώρα με τον Κούσα που δίνει για τον Πασαλή. Κούσας που ανοίγεται, από την άλλη πλευρά είναι ο Λαζανάς. Έρχεται ο Κιζερίδης από πίσω. Η σέντρα τώρα από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα από τον Κούσα και τον Λαζανά που ερχόταν από την άλλη. Και βεβαίως ήταν εύκολη λία για τον κεντρικό αμυντικό των Μολδαβών, τον Βουλγάρου. Βαθιά παλιά από τον Όλεξιτς. Θα κόψει ο Μαλούς. Σελάντερ. Πασαλής. Κούσας. Κολτσίδας. Κούσας και πάλι. Πίσω για τον Κολτσίδα. Ο Άρης προσπαθεί να παγώσει το παιχνίδι. Δεν βιάζεται. Μαλούς. Κιζερίδης. Πάσα μπροστά για τον Κούσα, ο οποίος κατεβάζει παρά την πίεση του αντιπάλου του. Γυρίζει στο Σελάντρα, αυτός δίνει για τον Κιζερίδη και από εκεί για τον Αμπελά. Ο Αμπελάς θα χάσει όμως από τον Πίσνικ. Και τώρα ο Μπουλγάρου. Πάντα ο Σεμιόν Μπουλγάρου. Σε ποτάρι. Όλεξιτς. Ψάχνει μπροστά και βρίσκει τον Επίσνη. Ελέγχει τώρα ο Μαλούς. Κούσας.
Ο Δικόζης θέλει να βγάλει μια προσινή παλιά για τον Λαζανά, τον καταδιώκει ο Μπουλγάρου. Η μπάλα πέρασε και την έλεγξε ο Μπαλάσα. Τώρα πίσω για τον Μουλτέσκου.